Κοιτάξτε, έχουμε εικόνα από το σεισμό της Σάμου. Οπότε και τέθηκε αρχικά το πρόβλημα, γιατί εκεί ήταν τιμόρροπα κτίρια τα οποία είχαν τεράστιο πρόβλημα ως προς την κατεδάφιση, γιατί δεν ήταν γνωστοί οι ιδιοκτήτες. Οι ιδιοκτήτες έλειπαν στο εξωτερικό ή είχαν αποβιώσει. Με βάση λοιπόν το σεισμό της Σάμου, δημιουργήθηκε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο, όπου τα παλιά εγκαταλειμμένα και τιμόρροπα κτίρια μπορούν οι Δήμοι μέσω επιτροπών, τεχνικών επιτροπών, να εισηγούνται για να κατεδαφιστούν. Ναι. Είναι ένα πολύ προκοθεσμικό πλαίσιο. Υπάρχουν τεράστιες δυσκολίες. Υπάρχουν κτίρια σε κάθε Δήμο και στο Δήμο Αθηναίων και σε άλλους Δήμους. Παλιά εγκαταλελειμμένα κτίρια, τα οποία δεν έχουν τις απαραίτητες συνθήκες στατικής επάρκειας. Και πραγματικά είναι ένας κίνδυνος μέσα στα σημεία της πόλης, που είναι και πολύ συχνά στα σημεία. Δεν είναι απλά μόνο ένα κτίριο. Και πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή συγκεκριμένη, στενοί δρόμοι. Ό,τι είναι να γίνει μπορεί να έχει και να έχει μοιραία αποτελέσματα. Ακριβώς. Και ειδικά σε περιπτώσεις σεισμικής φόρτισης, ενδεχομένως να έχουμε προβλήματα μεγάλα σε πολλά κτίρια. Έχει μπει ένα πρόγραμμα κατεδάφισης των κτιρίων αυτών, γιατί δεν μπορεί να γίνει σεισμική αναβάθμιση, γιατί επαναλαμβάνω τα ποσά είναι μεγάλα. Οι ιδιοκτήτες δεν είναι γνωστοί. Πολλές φορές υπάρχουν κληρονόμοι που δεν μπορεί να τους εντοπίσει κανένας κτλ. Δηλαδή είναι αδήλωτα ουσιαστικά. Σάμου, γενικά. Γενικά. Ναι. Στη Σάμου τέθηκε αρχικά το πρόβλημα με το σεισμό της Σάμου το 2010. Από εκεί και δημιουργήθηκε ένα καινούριο θεσμικό πλαίσιο για την κατεδάφιση όλων αυτών των εγκαταλειμμένων και τιμόρροπων κτιρίων. Υπάρχει μια καταγραφή στην Ελλάδα πόσα είναι τα εγκαταλειμμένα κτίρια και από τα εγκαταλειμμένα πόσα είναι τα τιμόρροπα. Ανά Δήμο υπάρχει. Στο Δήμο Αθήνας παραδείγματος υπάρχουν περίπου 700-800 κτίρια τα οποία είναι παρόμοιας στατικής επάρκειας. Συγγνώμη, στην Αθήνα είναι 800 κτίρια τα οποία τι είναι, εγκαταλειμμένα ή τιμόρροπα. Και τα δύο. Είναι και εγκαταλειμμένα και τιμόρροπα. Άρα αυτά τα 800 τι γίνεται λοιπόν. Αυτά κανονικά πρέπει ο Δήμος να το εντοπίσει και να εξετάσει τη διαδικασία κατεδάφισης, γιατί δεν είναι τεράστιο νομικό θέμα. Πρέπει να βρείτε τους ιδιοκτήτες. Ακριβώς. Και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, η υποστήλωση ή η κατεδάφιση. Ένα λεπτό. Αυτή η λίστα όμως κάπου υπάρχει μια λίστα και λέει 1, 2, 3, 800 και με μια διεύθυνη δίπλα και λέει 7 τα κτίρια. Και κανονικά υπάρχει αυτή η λίστα σε όλους τους Δήμους της χώρας με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Από εκεί και πέρα, ο κάθε Δήμος έχει την ευθύνη για τις ενέργειες οι οποίες θα πρέπει να κάνει. Εδώ τίθεται τώρα και ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Να το ανοίξουμε, αν μας επιτρέπετε. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και μία άσκηση σε εξέλιξη, μήνες κιόλας άσκηση, της οποίας ηγείστε, που έχει να κάνει πόσο ξέρουμε, γνωρίζουμε, είμαστε εκπαιδευμένοι σε δύσκολες καταστάσεις. Επιμένω τώρα, κυρίες και κύριοι, την ανοίγω τη συζήτηση. Βλέπε σεισμός. Ναι. Βλέπε κόστα τσουνάμι. Βλέπε κάτι τέλος πάντων το οποίο μπορεί να μας ταράξει και να ταράξει εννοείται τα θεμέλια σπιτιών και κτιρίων. Τίθεται ένα ζήτημα αν γνωρίζουμε. Αυτή είναι η άσκηση. Είναι η άσκηση μήνος. Να πούμε δύο πράγματα για την άσκηση. Είναι μια άσκηση. Να το δείξουμε, είναι αυτό εδώ. Ανάπτυξη πλήρου πεδίου. Διαβάζω, συγγνώμη, απλά από τον τίτλο να πω, κύριε Λέκα. Επιχειρησιακή άσκηση πεδίου πλήρως ανάπτυξης σεισμού και συνοδών γεωδυναμικών φαινομένων. Είναι με εντολή του κ. Πρωθυπουργού. Ναι. Έχει αρχίσει από τον Νοέμβριο η διοργάνωση αυτής της άσκησης στην Κρήτη. Θα γίνει σε όλη την Κρήτη, σε όλους τους Δήμους της Κρήτης. Περιλαμβάνει 75 επεισόδια στο σενάριο και θα ασκηθούν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. Θα γίνει εκένωση 1.000 σχολείων περίπου στην Κρήτη. Θα υπάρχουν επεμβάσεις σε αεροδρόμια, λιμάνια, σε νοσοκομεία και θα αναπτυχθούν επεισόδια τα οποία θα αναπτυχθούν σε όλη την Κρήτη. Το σενάριο περιλαμβάνει δύο σεισμούς. Ο πρώτος σεισμός θα γίνει τη Δευτέρα. Υποτιθέμενο σεισμό, ναι, στα Χανιά και θα επηρεαστούν τα Χανιά και το Ρέθινο. Η Δευτέρα που μας έρχεται. Η Δευτέρα που μας έρχεται, 22 του μηνός. Και στη συνέχεια θα υπάρχουν εκεί κινητοποίηση και στα Χανιά και στο Ρέθινο, στις περιφερειακές ενότητες. Και συνέχεια τη δεύτερη μέρα, την Τρίτη, ένας δεύτερος σεισμός 7,2 βαθμούς θα εκδηλωθεί κοντά στο Ηράκλειο. Οπότε ουσιαστικά θα μπουν στην άσκηση οι περιφερειακές ενότητες του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Είναι μια άσκηση πλήρους ανάπτυξης πεδίου σε όλη την Κρήτη. Συμμετέχουν όλοι οι δημόσιοι φορείς. Θα μεταφερθούν δυνάμεις από την Αθήνα. Είναι η μεγαλύτερη άσκηση που γίνεται στην Ελλάδα, που έχει γίνει στην Ελλάδα. Και τι θα μάθετε από η οποία την αποσκοπεί πρώτον να δούμε την ικανότητα και την απόκριση των υπηρεσιών
και των φορέων που εμπλέκονται στην άσκηση. Όλοι οι φορείς, όλα τα υπουργεία, όλοι οι οργανισμοί. Πρώτον είναι αυτό, να δούμε την απόκριση. Δεύτερον, να δούμε τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων, να δούμε κατά πόσο συνεργάζονται και αν υπάρχουν προβλήματα. Τρίτον, να δούμε τις υποδομές που υπάρχουν στο νησί για τη διαχείριση 100 αναγκών. Παραδείγματος χάρη, λείπει ένα μεγάλο επιχειρησιακό κέντρο από την Κρήτη, το οποίο δεν υπάρχει και το οποίο αναδείχθηκε στην άσκηση επιχάρτου που κάναμε, αλλά και στη διαδικασία προετοιμασίας της άσκησης. Λείπει, εκείνο το οποίο θα δοκιμάσουμε επίσης, είναι η απόκριση στο σεισμό των δημοσίων υπηρεσιών. Θα κάνουμε και ενώσεις στα σχολεία. Στα σχολεία κάναμε ειδικά μαθήματα σε 4.000 περίπου εκπαιδευτικούς στην Κρήτη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πώς θα διαχειριστούν το σεισμικό κίνδυνο και τον κίνδυνο από ένα τσουνάμι. Γιατί μαζί με τον σεισμό θα εκδηλωθούν τσουνάμι, θα εκδηλωθούν πυρκαγιές, βιομηχανικά ατυχήματα, καταρρεύσεις, εγκλωβισμοί σε αρχαιολογικούς χώρους, εγκλωβισμός στο φαράγγι της Αμπαριάς. Θα είναι μια ευρεία άσκηση που θα περιλαμβάνει 75 επεισόδια, τα οποία καλύπτουν κάθε ένα φαινόμενο που μπορεί θεωρητικά να εμφανιστεί στην Κρήτη. Αυτό είναι τεράστιο όμως περιγράφεται και υποθέτω ότι δεν είναι της προηγούμενης εβδομάδας σχεδιασμός. Όχι βεβαίως, είναι από τον Νοέμβριο. Είναι με κοινή υπουργική απόφαση ο ορισμός της ομάδας σχεδιασμού της άσκησης, της οποίας προείσταμε. Και όλο αυτό το χρονικό διάστημα ουσιαστικά προετοιμαζόμαστε για τη μεγάλη άσκηση. Ο στόχος είναι να μην είναι μια επιτυχημένη άσκηση όπως μέχρι τώρα λεγόταν, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ασκήσεις που οι υπεύθυνοι των ασκήσεων στη συνέχεια μετά το πέρας της άσκησης λένε ότι είχαμε μια επιτυχημένη άσκηση. Είναι χαρούμενοι και σου λέει, λοιπόν, αυτό το έχουμε βιώσει πολλές φορές και πολλές φορές μετά την μεγάλη επιτυχημένη άσκηση είχαμε πυρκαγιές, είχαμε πλημμύρες, είχαμε σεισμούς και εκεί αναδείχθηκαν οι όποιες αδυναμίες μας. Η εντολή είναι να αναδείξουμε τις αδυναμίες που έχουμε έτσι ώστε να βελτιωθούμε στον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αντιμετώπιση ενός σεισμού. Θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επιχειρήσεις τέτοιου μεγέθους, τέτοιου βεληνικούς ή είναι... Δηλαδή, θα φύγετε από την Κρήτη και θα πάτε κάπου στη Βόρεια Ελλάδα ή σε μια άλλη σεισμογενή περιοχή, δεν ξέρω, Ιόνιο. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο σεισμό, είναι και για τα υπόλοιπα φαινόμενα. Βεβαίως, η Κρήτη θα αποτελέσει για μας οδηγό, έτσι ώστε σε κάθε περιφέρεια, κάθε χρόνο, ίσως αρχίζουμε τα Ιόνια νησιά ή το Βόρειο Αιγαίο ή το Νότιο Αιγαίο την επόμενη χρονιά, θα διεξάγονται τέτοιες ασκήσεις προκειμένου να διαπιστώσουμε την επιχειρησιακή μας ικανότητα για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τους σεισμούς, αλλά και άλλα φαινόμενα. Τώρα, τα 7,2 Ρίχτερ που είναι η άσκηση δεν είναι κάτι πέραν του αυτού που μπορεί να συμβεί. Είναι ένα πιθανό σενάριο να υπάρχει ένα σεισμό αυτού του μεγέθους. Υποθέτω ότι το έχετε κάνει επίτηδες. Κοιτάξτε, το μεγάλο πρόβλημα το δικό μου και ο προβληματισμός το δικό μου γιατί σχεδίασα το σενάριο της άσκησης ήταν το εξής. Να μην είναι ένας μικρός σεισμός, οπότε να έχουμε μικρές ζημιές και αντιμετωπίσιμες θεωρητικά στα πλαίσια της άσκησης, ούτε να έχουμε πάρα πολλές ζημιές ούτως ώστε να καταρρεύσει το σύστημα όπως θεωρητικά έχει γίνει μερικές φορές στην Κρήτη, βέβαια τους προηγούμενους αιώνες και πριν 2.000 χρόνια. Ο στόχος μας είναι να φτάσει στα όρια της κατάρρευσης του συστήματος, να δοκιμαστούν σε ακραία περίπτωση όλες οι δομές οι οποίες υπάρχουν στην Κρήτη. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσει το σενάριο να δρομολογηθεί και να εκτελεστεί όλο το σενάριο. Διαφορετικά, εάν πηγαίναμε σε μεγαλύτερο σεισμό, ο σεισμός 7,2 είναι ένα ακραίο σενάριο για την Κρήτη. Φτάσαμε στο ακραίο σενάριο, αλλά χωρίς να καταρρεύσει το σύστημα. Έτσι ώστε να δοκιμάσουμε όλες τις δομές που παίρνουν μέρος στην άσκηση. Τώρα, πιάνουμε και από μια παλαιότερη σας δήλωση για τα ακραία, που το 7,2 μπορεί να είναι ακραίο για την Κρήτη. Όμως για την Κωνσταντινούπολη δεν το έχετε αποκλείσει. Μας βλέπουν και από εκεί τώρα και Έλληνες πολλοί. Είσαστε ακόμα σε συναγερμό, είσαστε ακόμα alert για το τι μπορεί να συμβεί. Η διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει επισημάνει ότι πρέπει να γίνει άμεσα ένα σεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί λέω πρέπει. Γιατί είναι το τελευταίο κομμάτι του ρήγματος. Το ρήγμα της Ανατολίας αποτελείται από 13 κομμάτια. 13 τμήματα. Γίνεται τμηματοποίηση του ρήγματος και είδαμε ότι αποτελείται από 13 τμήματα. Τα 12 τμήματα έχουν σπάσει. Το τελευταίο τμήμα που έχει σπάσει, έχει δώσει δηλαδή μεγάλο σεισμό, ήταν το 1999 στο Ισμίτ, στην Νικομίδια. Το τελευταίο ρήγμα τώρα που δεν έχει σπάσει από το 1999 μέχρι τώρα είναι το ρήγμα που είναι νότια της Κωνσταντινούπολης, στον υποθαλάσσιο χώρο. Είχαν υπολογίσει οι διεθνείς επιστημονικές ομάδες ότι έπρεπε να είχε σπάσει μέχρι το 2020. Όσο καθυστερεί, συσσωρεύονται οι τάσεις και μπορεί να γίνει μεγαλύτερο σεισμός. Επίσης,
Το θέμα όλο ήρθε στην επικαιρότητα γιατί είχαμε δύο σεισμούς στην Προύσα και στο Κοβατσκύλι, μια πόλη, ένα προάστιο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο είναι στις άκρες, τα οποία είναι στις άκρες του ρήγματος. Και υποψιαστήκαμε ότι εδώ κάτι γίνεται. Σπάνε οι άκρες του ρήγματος, πιθανώς να σπάσει και όλο το ρήγμα. Σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει στην επόμενη πανταετία να υπάρχει ένας μεγάλος σεισμός. Γιατί όσο περνάει το χρονικό διάστημα, ο σεισμός από τα 7,8 μεγαλώνει και πάει στο 8, πάει στο 8,2. Οπότε καταλαβαίνετε, εκεί θα υπάρχουν τεράστιες απώλειες. Δραστηριότητα σεισμική στη χώρα μας, η οποία μπορεί τώρα σε οποιοδήποτε σημείο να σας έχει βάλει σε σκέψεις και προβληματισμούς. Όχι, δεν έχουμε κάποια σημεία που να έχουμε πρόβλημα. Βεβαίως, οι επιστημονικές ομάδες, όλοι οι συνάδελφοι, εργάζονται σε διάφορα τμήματα της Ελλάδας και επιτηρούν διάφορα τμήματα και εκφράζουν κατά καιρούς τις ανησυχίες τους. Αλλά κεντρική ανησυχία και ως πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, η ανησυχία πρέπει να διαχέεται σε όλη την Ελλάδα. Δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο σημείο, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκδηλωθεί ένα σεισμός όπως το 95 στα Γρεβενά, που δεν τον περιμέναμε. Σωστά. Να κλείσουμε με την άσκηση Μίνωας, Δευτέρα, Τρίτη ή Τετάρτη. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη. Τετάρτη θα γίνει η αποτίμηση της άσκησης, 22, 23, 24 του μηνός. 22 θα έχουμε την ανάπτυξη της άσκησης στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, στις περιφερειακές ενότητες. 23 θα είναι στο Ηράκλειο και στο Ρασίθι. Και 24 του μηνός θα γίνει η αποτίμηση της άσκησης. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός αυτή την άσκηση. Νομίζω πως ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλέκα.